Με ένα ραντεβού ιστορικών διαστάσεων, Κόμπος και Μπλίνκεν σφράγισαν την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στη Λευκοσία και την Ουάσιγκτον. Οι διμερείς σχέσεις εισέρχονται στην επόμενη πίστα και η χώρα μας γίνεται πλέον στενός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για ένα θεσμικό εργαλείο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο μέχρι σήμερα είχε ενεργοποιηθεί για 30 κράτη, ανάμεσα στα οποία 13 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη και σε πρώτο στάδιο θα πραγματοποιούνται ετήσιες συναντήσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα και την πορεία υλοποίησης των συμφωνηθέντων, θα ανεβαίνει και το επίπεδο εκπροσώπησης. Το πρώτο βήμα θα γίνει στη Λευκοσία το Σεπτέμβριο, όποτε έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών με τον Αμερικανό Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών. Ο θεσμικά κατοχυρωμένος διάλογος θα τρέξει σε 6 πυλώνες που περιλαμβάνουν τους τομείς της ασφάλειας και ενέργειας, του εμπορίου και επενδύσεων, των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της έρευνας και τεχνολογίας και φυσικά ευρύτερα της ανάπτυξης πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δεσμών. Η κυβέρνηση θεωρεί πως αναδεικνύεται και εδραιώνεται ο σταθεροποιητικός ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, με τον Αμερικανό αξιωματούχο να δείχνει πως ασπάζεται τα λεγόμενα του συνομιλητή του, κουνώντας συγκαταβατικά το κεφάλι. Πρέπει κάποιος να αντιληφθεί επίσης ότι η προσέγγιση πλέον δεν είναι κάτι το οποίο προσδιορίζεται από τα θέλω της γειτονικής χώρας. Υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία αυτόνομα λειτουργεί, ενασκεί κυριαρχία. Ανάμεσα στα πρώτα θέματα που θα εξεταστούν είναι η πλήρη άρση του εμπάρκου στην πώληση οπλισμού προς την Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να χρειάζεται η επανεξέταση. Στη λίστα και η επέκταση της λειτουργίας κοινοτομέων δράσης του εκπαιδευτικού κέντρου Cyclops στη Λάρνακα. Ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητες της Λευκοσίας θα είναι και η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ό,τι αφορά στον τρίτο στόχο για τις θεωρίες της εισόδου, υπεγράφει σε επίπεδο πρεσβευτών μια συμφωνία που θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συμφωνία αφορά σε ανταλλαγή πληροφοριών για ταξιδιωτικά δεδομένα. Είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την ένταξη της Δημοκρατίας στο πρόγραμμα, όπως και η μείωση των αιτήσεων που απορρίπτονται ώστε να είναι κάτω από το 3%. Αρμόδιες πηγές θεωρούν πως υπάρχει ενδεχόμενο μέχρι το τέλος του χρόνου να κλείσουν όλες οι τρύπες και να δοθεί η δυνατότητα σε Κύπριους πολίτες να ταξιδεύουν και να διαμένουν στη ΣΥΠΑ χωρίς βίζα για έως 90 μέρες.